Καλώς ήρθατε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα σήμερα. Αλέξη Πόθο, καλώς ήρθες. Γεια σας, καλησπέρα. Θα μιλήσουμε για τα αθλητικά καθόλου σήμερα ή όχι? Λοιπόν, έχουμε σήμερα, έχουμε λίγα νεάκια. Συνοπτικά. Εν συντομία. Έχουμε τον Όφη, ο οποίος αγωνίζεται 7 η ώρα με τον Πλατανιά. Όπου είναι θα κριθεί. Το επαναληπτικό που λέγαμε τον κύριο Αναστασάκη. Όπου θα κριθεί ουσιαστικά η παρόμονη του Super League ή όχι. Έχουμε τους τελικούς της Α1-Ε που κρίνουν την άνοδο στην Γάμα Εθνική. Και χθες είχαμε μπάσκετ για έναν Αντετοκούνμπο, ο οποίος δυστυχώς έχασε η ομάδα του στον Καναδά από το Τορόντο. Η σειρά έχει πάει στο 2-2 και τις επόμενες μέρες θα κριθεί το ποιος θα πάρει την πρόκριση στους τελικούς του NBA. Τέλεια. Αυτά είναι συντομία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πριν προλογίσουμε την καλεσμένη. Πολύ ωραίο το φερματάκι σου. Ευχαριστώ, μα νομίζω ότι είναι λίγο μεγάλο αυτό που σου έλεγα πριν. Όχι, όχι, είναι πολύ ωραίο. Να περάσουμε στην καλεσμένη μας. Εντάξει. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Κυρία Ελένη Μπρεδάκη. Ακριβώς. Λοιπόν, είστε μια πάρα πολύ γλυκιά φυσιογνωμία. Έχουμε ξαναμιλήσει εμείς και στο παρελθόν. Όμως αυτή τη στιγμή θα μιλήσουμε λίγο για τα ευρωπαϊκά. Είστε εκπρόσωπος του ποταμιού στο Ηράκλειο. Ναι. Να μιλήσουμε για εσάς. Αρχικά, έχετε ένα μεγάλο βιογραφικό και αρκετές δράσεις στην πορεία σας μέχρι στιγμής. Να μας μιλήσετε λίγο για εσάς. Εγώ θα έλεγα, μια που νομίζω ότι κυρίως θα μιλήσουμε για τα ευρωπαϊκά και τις ευρωεκλογές, να πω ότι έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στα ευρωπαϊκά, δεδομένου ότι υπηρέτησα στην περιφέρεια επί πολλά χρόνια, ακριβώς στην υπηρεσία που διαχειρίζεται τα κοινοτικά κονδύλια και συνεπώς έβλεπα από δίπλα ακριβώς τα ευρωπαϊκά πράγματα. Ας το πούμε έτσι, έχω ζυμωθεί με αυτά και τα έχω δει και θετικά και τα αρνητικά τους. Μου φαίνονται πολύ οικεία και πολύ δικά μου, εν πάση περιπτώσει. Ωραία, συμβαθύνουμε λοιπόν εκεί στην Ευρώπη. Πολλοί άνθρωποι είναι λίγο δυσαρεστημένοι όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω το έχετε παρατηρήσει και εσείς αυτό. Τι θα μπορούσε να αλλάξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να γίνει αγαπητό στους ανθρώπους αυτούς? Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται μια μεγάλη συζήτηση για να φτάσουμε σε αυτό. Γεγονός είναι ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια στους Ευρωπαίους πολίτες και στους Έλληνες εμπολείς, αλλά και στους υπόλοιπους, η οποία πιθανόν έχει και την αιτιολογία της, που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό, έχει να κάνει με τις οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι διάφορες χώρες και οι πολίτες τους βέβαια, και τους σωθεί να αισθάνονται ευρωσκεπτικιστές με επιφυλακτικότητα απέναντι στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, νομίζω ότι θα έπρεπε να εμβαθύνουμε περισσότερο και να δούμε ποια είναι η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι σήμερα και τι ήταν οι επιπτώσεις που είχαμε εμείς ή τα ωφελήματα ή και τα αρνητικά που εισέπραξε και η χώρα μας από αυτό, για να μπορούμε να έχουμε μια σωστή κρίση. Γιατί αλλιώς νομίζω ότι μεροληπτούμε και βλέπουμε εντελώς την επιφάνεια. Το κόμμα που εκπροσωπείτε, το Ποτάμι, έχει μια διαφορετική ιδεολογία όσον αφορά την Ευρώπη. Θέλετε να μας πείτε λίγο για τις θέσεις σας? Ναι. Καταρχήν πρέπει να πω ότι είναι ένα αμιγώς ευρωπαϊκό κόμμα προσανατολισμένο στην Ευρώπη από την ίδρυσή του το 2015 και μέχρι σήμερα, σταθερά προσανατολισμένο στην Ευρώπη, διότι είναι πεπισμένο, και εμείς οι άνθρωποι του βέβαια, ότι η Ευρώπη ωφελεί τους λαούς που μετέχουν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή να το πω και διαφορετικά, εάν δεν υπήρχε αυτή η Ευρώπη και η Ένωση, δεν ξέρω πού θα βρισκόμασταν εμείς σήμερα. Και οι άλλες χώρες, αλλά και εμείς ως Ελλάδα. Ακούμε πολλά παράπονα, όλοι είμαστε παραπονούμενοι, είχαμε τα μνημόνια, είχαμε τις περικοπές, είχαμε όλες αυτές τις δυσχέρειες. Όμως θα πρέπει να εμβαθύνουμε λίγο και να προσπαθήσουμε να τα ερμηνεύσουμε όλα αυτά και να δούμε και ποια είναι τα θετικά. Εγώ προσωπικά δεν ξεχνώ ποτέ ότι η Ευρώπη, η Ενωμένη Ευρώπη, ξεκίνησε και συστάθηκε μετά από τις εκατόμβες των νεκρών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ακριβώς. Ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, ο Ρομπέρ Σουμάν, το 1950, έκανε την περίφημη διακήρυξη Σουμάν, που ήταν στην ουσία μια ανθρωπιστική διακήρυξη, από την οποία όλοι καταλαβαίναμε ότι ήθελε να διασφαλίσει τους ευρωπαϊκούς λαούς από μελλοντικούς πολέμους. Και για να το θυμίσουμε περισσότερο, ξεκίνησε κάνοντας την κοινωνία άνθρακα και χάλιβα, ενοποιώντας δηλαδή αυτά τα δύο τα μέσα αυτά παραγωγής πολέμου στην ουσία, τα οποία με την ένωσή τους ήταν ελεγχόμενα, ούτως ώστε να μην μπορούσε ποτέ πια
η Γερμανία και η Γαλλία να μπουν σε ένα νέο πόλεμο, διότι δεν θα είχαν τα απαραίτητα πολεμοφόδια, να το πούμε απλά. Ακριβώς. Έτσι ξεκίνησε, αλλά βεβαίως στην πορεία εξελίχθηκε για να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωκοινοβουλίου και των λοιπόν θεσμικών οργάνων. Πρόσφατα είχαμε φιλοξενήσει δύο νεαρούς υποψηφίους από την παράταξή σας. Ποια είναι λοιπόν η γνώμη σας? Βασικά, πέρα όμως τις ευρωεκλογές, είχαν πάρει και πάρα πολλοί νέοι, έχουν πάρει μέρος και στις αυτοδιοικητικές και περιφερειακές και ούτω καθεξής. Ποια είναι η γνώμη σας? Πρέπει οι νέοι να παίρνουν μέρος στα κοινά, μέσω της πολιτικής? Νομίζω ότι δεν χρειάζεται η ερώτηση, να το πω έτσι. Είναι δεδομένο. Δεδομένο. Οι νέοι πρέπει και όλοι οι άνθρωποι πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ, καταρχήν, και να ενδιαφερόμαστε για τα κοινά. Αν δεν ενδιαφερόμαστε, αφήνουμε να τα διαφεντεύουν εκείνοι που ίσως δεν είναι και οι καταλληλότεροι. Αλλά οι νέοι ένα περισσότερο πρέπει να εμπλέκονται με τα κοινά, να μπαίνουν σιγά σιγά, να αποκτούν εμπειρίες μαζί με τους παλιότερους, τους πεπειραμένους. Αλλά αλίμονο αν δεν έχουμε τη διαδοχή και αν δεν βλέπουμε το μέλλον. Οι νέοι είναι και το μέλλον και της χώρας μας και της Ευρώπης. Επομένως, ναι. Και πιστεύω το μείγμα νέων και εμπειρότερων θα φέρει και το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλουμε όλοι. Φυσικά. Είτε είναι Ευρώπη, φυσικά, είτε είναι Ελλάδα, είτε είναι Δήμος Ηρακλείου. Πολύ σωστά το είπατε αυτό, το μείγμα. Το μείγμα, διότι συνεισφέρει ο καθένας αυτό που έχει να δώσει. Ακριβώς, Στις ερχόμενες εκλογές, στις ευρωεκλογές αυτές βασικά, θα συμμετέχουν ακραίες ομάδες ανθρώπων. Για παράδειγμα, θα φέρω τη Λεπέν στη Γαλλία, τον Ούρμπαν στην Ουγγαρία και τον Σαλβίνι στην Ιταλία. Πιστεύετε ότι μπορεί να φταίει η οικονομική κρίση που ξεκίνησε κάτι τέτοιο? Σίγουρα φταίει η οικονομική κρίση και φταίει και η κρίση με το μεταναστευτικό. Πρωτίστως, νομίζω, που έχει κάνει τους λαούς επιφυλακτικούς και όταν έχουν και ηγέτες που τους υποκινούν προς αυτή την κατεύθυνση, ναι, δημιουργείται πρόβλημα. Και μάλιστα εγώ θέλω να πω τώρα ότι με αφορμή όλους αυτούς τους σχηματισμούς που κατά κάποιο τρόπο έχουν και ακραίες αντιλήψεις, υπάρχει και μία αντίδραση από την Ευρώπη με στόχο να καταπολεμηθεί αυτός ο ευρωσκεπτικισμός και κυρίως να αρθούν τα αρνητικά πράγματα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Που υπάρχουν, βεβαίως και υπάρχουν. Και δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να αναφερθώ στην ατζέντα του Μακρόν. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Το Μάρτιο ήδη ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας έκανε ένα, να το πούμε, διάγγελμα προς τους Γάλλους πολίτες αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες, όπου απαρίθμησε 27 σημεία που χρήζουν βελτίωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου ακριβώς η Ευρώπη να βελτιωθεί προς όφελος των πολιτών της. Αυτή λοιπόν η ατζέντα Μακρόν, αν θέλετε μπορώ να σας απαριθμίσω κάποια από τα πράγματα που προβλέπει, είναι ένα κείμενο το οποίο υιοθετείται απόλυτα από το ποτάμι, δεδομένου ότι πιστεύουμε ότι με αυτά θα βελτιωθούν οι συνθήκες των Ευρωπαίων πολιτών. Πάντως πρόσφατα υπήρξαν θετικά μηνύματα προς τα ακροδεξιά ρεύματα, γιατί είδαμε και στην Αυστρία π.χ. Που ήταν στελέχη ακροδεξιά στην κυβέρνηση, το έχουν απομακρύνει πλέον. Ναι. Σιγά σιγά ίσως και να αλλάζει κάτι. Όλα τα πράγματα έχουν κύκλο. Έχουν διάρκεια ζωής. Ναι, έχουν κύκλο, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, που τους σωθούν και στα άκρα πολλές φορές. Άρα είναι ανάγκη να αρθούν αυτές οι δυσκολίες ή να αμβληθούν, να βελτιωθούν. Θέλω να μιλήσουμε λοιπόν τώρα για τη διαδικασία των ευρωεκλογών. Ναι. Συμφωνείτε εσείς, γιατί πλέον η Ελλάδα αποτελεί μια εκλογική περιφέρεια ουσιαστικά. Δηλαδή, εμείς στην Κρήτη μπορούμε να ψηφίσουμε ευρωβουλευτή στη Θράκη και αντίστοιχα οι ίδιοι σε εμάς. Συμφωνείτε γι' αυτό? Καταρχήν, τα ψηφοδέλτια των κομμάτων που υπάρχουν για τους ευρωβουλευτές είναι σε επίπεδο χώρας και δεν έχουν χωρική έννοια. Δηλαδή, είναι τα πρόσωπα και ψηφίζονται από όλη την Ελλάδα. Οι ευρωεκλογές διαφέρουν από χώρα σε χώρα, μάλλον ο τρόπος διεξαγωγής των ευρωεκλογών διαφέρει από χώρα σε χώρα. Σε άλλες χώρες γίνεται ψηφοφορία με σταυρό προτίμησης, όπως τώρα είναι και στην Ελλάδα, δεν ήταν πάντα. Και δεν γίνεται πάντα την ίδια μέρα. Δηλαδή υπάρχουν χώρες που έχουν ξεκινήσει ήδη από σήμερα τις ευρωεκλογές μέχρι και την Κυριακή. Επομένως, αυτά ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα. Πιστεύω όμως ότι είναι σωστό που κάθε χώρα είναι μία εκλογική περιφέρεια, ας το πούμε έτσι, και στέλνει τους εκπροσώπους της συνολικά. Ο κάθε πολίτης φυσικά έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ των διαφόρων ψηφοδελτίων.
και αυτό που εγώ τουλάχιστον θεωρώ είναι ότι θα έπρεπε να επιλέγει τους ικανότερους από οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο θελήσει, δεδομένου ότι το να στείλουμε κάποιον ευρωβουλευτή δεν είναι απλή υπόθεση και δεν είναι και ασήμαντη υπόθεση. Ναι. Ακριβώς το αντίθετο. Δεδομένου ότι ο ευρωβουλευτής έχει ένα πολύ δύσκολο ρόλο να διαδραματίσει, που πρέπει να τον διαδραματίσει σωστά προς όφελος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της χώρας του. Εκεί υπάρχουν ισορροπίες φυσικά και όλα οι αποφάσεις παίρνονται μέσα από συνενέσεις, από διαπραγμάτευση, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά για να οθήσει κανείς τα όργανα να πάρουν τις σωστές αποφάσεις πρέπει να έχει και τη γνώση και τη δυνατότητα. Πάντα το πιστεύω και επιτρέψτε μου να σας πάρω, σας έχω πάρει μονότερμα ίσως. Όχι, εμείς απολαμβάνουμε τη συζήτηση προς Θεού. Πιστεύω ότι για κάθε θέση πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος. Δεν κάνουν όλοι για όλα. Κάποιος μπορεί να είναι εξαιρετικός για ένα πόστο, για μια θέση, για ένα αξίωμα και να μην κάνει για κάτι άλλο, να αποτύχει σε κάτι άλλο. Πρέπει λοιπόν να διαλέξουμε όσο μπορούμε να το πετύχουμε προσεκτικά ποιους θα σταυρώσουμε. Ο κατάλληλος άνθρωπος μπορεί να είναι όμως και άνδρας και γυναίκα. Εσείς είστε μέλος ενός γυναικείου σωματείου, οπότε έχετε μια άποψη ισχυρή για τις γυναίκες. Πράγματι. Ποια είναι η γνώμη σας? Για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει ισχυρό ρόλο μια γυναίκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως ας πούμε η Φεντερίκα Μογκερίνη, που είναι επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Προσωπικά θα έλεγα ότι δεν μου αρέσουν οι διακρίσεις και το να μιλάμε για γυναίκες ή για άνδρες, αυτό είναι μια διάκριση που δεν τη θέλω. Δεν γίνεται τη θέλω όμως πραγματικά. Αναπόφευκτα καμιά φορά και πρέπει γίνεται, να απαντάμε σε αυτό. Γίνεται και επειδή ακριβώς ίσως και παλιότερες εποχές οι γυναίκες ήταν στα μετόπισθεν και της πολιτικής, ίσως και γι' αυτό το λόγο τώρα έχουν μπει οι νόμοι με τις ποσοστώσεις, ούτως ώστε να προωθηθούν οι γυναίκες να βγουν από το σπίτι και να τους επιτρέψουν και οι οικογένειές τους να βγουν από το σπίτι, να το πούμε και αυτό. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν αυτές οι ποσοστώσεις. Δεν θα το ήθελα, παρά το ότι και εμείς στη γυναικεία οργάνωση όπου είμαι, στο Σωροπτιμιστικό Όμιλο, στο Σωροπτιμισμό, έχουμε ένα σύνθημα «ψηφίζουμε γυναίκες». Πλην όμως, εγώ λέω «ψηφίζουμε γυναίκες» όχι επειδή είναι γυναίκες, αλλά επειδή είναι ικανές. Αυτό. Διαλέγουμε τις ικανές. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Ακριβώς. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Υπήρξατε εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Συλλόγου Κριτών. Συμβουλίου. Συμβουλίου Κριτών. Τι ακριβώς είναι αυτό? Αυτό είναι ένα συμβούλιο των αποδήμων Κριτών, απανταχού της γης, πάρα πολύ σημαντικό ως όργανο και νομίζω ότι είναι η φωνή των Κριτών στον κόσμο ή οι Κρήτες που έρχονται και μας μεταφέρουν τα θετικά του κόσμου όλου εδώ μέσα στο δικό μας τόπο. Μακάρι αυτό το συμβούλιο να εξακολουθήσει να υπάρχει, να ενεργοποιείται και να μας φέρνει τον αέρα που υπάρχει σε πιο προχωρημένες χώρες από εμάς. Εγώ θα αναφερθώ στους ευρωβουλευτές, τον κύριο Γραμματικάκη, τον Γιώργο, που είναι πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, και τον κύριο Κύρκο Μιλτιάδη, που είναι γιος του κύριου Λεωνίδα Κύρκου. Έχετε και έτσι άλλες αξιόλογες προσωπικότητες στο ποτάμι? Λοιπόν, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, αν δούμε τους 42 υποψηφίους, δεν ξέρεις ποιον να πρωτοδιαλέξεις. Καταρχήν, περίπου οι 15 από αυτούς είναι προσωπικότητες Έλληνες που όμως ζουν στην Ευρώπη. Επιτυχημένοι Έλληνες, είτε επιστήμονες κύρους σε διάφορα ερευνητικά ιδρύματα, είτε και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άνθρωποι δηλαδή που μπορούν να σταθούν στην Ευρώπη και να έχουν σωστή φωνή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά για τους εξ Ευρώπης ορμόμενους υποψηφίους μας. Αλλά και αυτοί που είναι από όλη την Ελλάδα, νομίζω ότι είναι εξαιρετικές, εκλεκτές υποψηφιότητες, είτε πάνε με γνώση στα διεθνή θέματα, στα θέματα άμυνας, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, δεν είναι σωστό νομίζω, σε νομικά θέματα έχουμε και τοπικούς υποψηφίους εξαιρετικούς. Κρίμα που η σταυρή προτίμησης είναι μόνο τέσσερις. Μόνο τέσσερις. Για να μπορέσει κάποιο κόμμα να εκπροσωπηθεί στην Ευρωβουλή, χρειάζεται νομίζω να συγκεντρώσει το 3%.
ποσοστία, είναι απλή αναλογική. Εδώ είναι απλή αναλογική. Η Ελλάδα έχει 21 βουλευτές, στέλνει 21 βουλευτές επί των 751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτοί οι 21 βουλευτές βγαίνουν με ποσόστοση ανάλογα με το πόσο θα πάρει το κάθε κόμμα στις ευρωεκλογές μεθαύριο. Και βγαίνουν κατά σειρά προτεραιότητος ανάλογα με τους σταυρούς προτίμησης. Ουσιαστικά ότι ισχύει και στις βουλευτικές, με λίγα λόγια. Κάπως. Δεν υπάρχουν τώρα διαφορές. Πια που με το νέο νόμο, ναι, νομίζω... διότι δεν ήταν πριν, δεν ήταν απλή αναλογική, ενώ στις εκλογές για την Ευρωβουλή είναι απόλυτα αμιγώς απλή αναλογική. Μάλιστα, μάλιστα. Και πώς πιστεύετε ότι θα τα πάει το ποτάμι στις ευρωεκλογές φέτος? Το τι πιστεύω εγώ δεν, μπορώ, δεν έχει τόση σημασία. Το θέμα είναι τι πιστεύει σίγουρα ο κόσμος. Ξέρετε, ναι. Τα μηνύματα είναι θετικά, δεδομένου ότι ο επικεφαλής του ποταμιού, ο Σταύρος ο Θεοδωράκης, μαζί με στελέχη υποψηφίους ευρωβουλευτές, έχει οργώσει όλη την Ελλάδα, έχοντας ένα βανάκι με το σλόγγαν του ποταμιού και μιλώντας με τον κόσμο. Ήρθε και εδώ, στην Κρήτη βεβαίως. Πήγε από τη διακαναλική κιόλας. Ναι, έκανε εδώ τη διακαναλική από την Κρήτη. Σοφή επιλογή θεωρώ. Ναι, πολύ ωραία. Μας άρεσε διότι προτίμησε και τον τόπο του εδώ που τα λέμε. Πολύ σωστά και νομίζω ότι αυτά όλα συμβάλλουν στην ενημέρωση του κόσμου. Και μόνο αν είσαι ενήμερος, είσαι και καλός πολίτης και παίρνεις και τις σωστές αποφάσεις. Κυρία Μπρεδάκη, υπάρχει περίπτωση να σας δούμε και βουλευτή φέτος, δηλαδή σε περίπτωση που ο κύριος Δανέλης παραιτηθεί από το... Με κάνετε και γελάω. Αυτό είναι ένα υποθετικό ερώτημα. Στην περίπτωση που συμβεί αυτό, ναι, διότι είμαι η επιλαχούσα, είμαι η δεύτερη στη σειρά από το ψηφοδέλτιο που ήταν εκλογές με λίστα τις περασμένες εκλογές και είμαι στη δεύτερη θέση, επομένως εάν για κάποιο λόγο ο κύριος Δανέλης πάψει να είναι βουλευτής του ελληνικού, του Εθνικού Κοινοβουλίου, έχω σειρά να πάω εγώ. Γιατί όχι λοιπόν. Θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία εμείς. Αυτό είναι, σας είπα, υποθετικό και εξαρτάται από άλλους παράγοντες, όχι από μένα φυσικά. Βέβαια. Ναι. Αναφέρατε πριν ότι σας αρέσει να εμβαθύνετε στην Ευρώπη και σας απασχολούν τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ποιο είναι το δικό σας όραμα για την Ευρώπη μας? Πώς θα θέλατε να τη δείτε σε μερικά χρόνια από τώρα? Καταρχήν να υπάρξει μια μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των Ευρωπαϊκών κρατών και θα το έλεγα μεταξύ Βορρά και Νότου. Υπάρχει μια ανισότηση. Οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και λόγω γεωγραφικής θέσεως θα σας πω εγώ αλλά και λόγω μεγαλύτερης ανάπτυξης υπερτερούν από εμάς τις χώρες του Νότου, τις μεσογειακές χώρες. Από την άλλη μεριά, να μην το παίρνουμε και κατάκαρδα, διότι εμείς έχουμε πολλά πλεονεκτήματα που δεν τα έχουν οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Πιστεύω ότι μπορούμε να ανέβουμε, μας λείπει η οργάνωση, μας λείπει η σαφώς εργατικότητα ίσως, αλλά εγώ επιμένω στην οργάνωση, είμαστε λίγο χήμα, επιτρέψτε μου την έκφραση. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλά πλεονεκτήματα που αν τα αξιοποιήσουμε, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, ούτε στην ανάπτυξη, ούτε σε τίποτα. Και θα σας το πω, θα πω και κάτι προσωπικό. Τα δυο μου παιδιά, οι δυο μου κόρες ζουν στο εξωτερικό, το γνωστό brain drain. Στην Αγγλία, η μία είναι στη Σκωτία, η άλλη είναι στην Αγγλία. Πηγαίνω λοιπόν και παρακολουθώ και παρατηρώ πώς είναι εκεί η ζωή και η οργάνωση. Θεωρώ ότι απλώς είναι άνθρωποι σε τάξη, τακτοποιημένοι, σέβονται είτε εκ πεπιθήσεως, είτε εξ ανάγκης, είτε εξ επιβολής, σέβονται τον άλλο, σέβονται τους νόμους, τη σειρά, δεν παρεμβαίνουν κατά τρόπο παραβατικό. Αυτό είναι που τους διακρίνει από εμάς. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι έχουν άλλα θέματα που στα οποία υστερούν. Δεν έχουν αυτόν τον συναισθηματισμό το δικό μας, δεν έχουν τον αυθορμητισμό και σίγουρα δεν έχουν το κλίμα μας, έτσι. Επομένως, αν εμείς βρούμε τα ελαττώματά μας, που τα ξέρουμε, και προσπαθήσουμε να τα θεραπεύσουμε, δεν έχουμε καμία ανάγκη να λέμε ότι υστερούμε από τη Βόρεια Ευρώπη, την Κεντρική Ευρώπη, από οποιοδήποτε άλλο. Κυρία Μπρεδάκη, ήταν πάρα πολύ όμορφη η συζήτησή μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι και εγώ τη μεριά μου να γίνει η Ευρώπη όπως την ορματίζεστε. Και σας πήρα λίγο μονότερμα. Όχι, βέβαια, όχι. Ήταν μια πολύ όμορφη συζήτηση, αλήθεια. Εγώ επιμένω ότι μπορεί να γίνει και μάλιστα η πλατφόρμα αυτή του Μακρόν, με την οποία συντάσσεται και το ποτάμι και περιέχει και ιδέες που είχε πει το ποτάμι από το 2015, από την ίδρυσή του. Εάν αυτή μπει σε εφαρμογή, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στην Ευρώπη και στους πολίτες της και κυρίως για τους νέους.
σε θέματα εκπαίδευσης, σε θέματα μείωσης της ανεργίας, σε θέματα ασφάλειας των πολιτών και των χωρών. Μίζωνα θέματα. Ακριβώς, μίζωνα θέματα, διότι στόχος είναι να γίνει μια κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, βεβαίως, με κοινή δύναμη συνοριοφυλακή, που αυτό εμάς ως χώρα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Mm. Καθώς επίσης και τα φορολογικά θέματα, για να πούμε και τα οικονομικά μας, βέβαια. Να τα αναφέρουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.